έτσι να σας πάω κάποια χρόνια πίσω, γιατί θα μιλήσουμε στην πορεία και για το σημαντικό έργο του συλλόγου σας. Πώς μία μητέρα από το Ρέθυμνο, πώς μία οικογένεια από το Ρέθυμνο αντιμετωπίζει την πληροφορία, το άκουσμα, ότι ξέρετε κάτι, το παιδί σας ανήκει στο φάσμα του αυτισμού. Να υποθέσω ότι στην αρχή υπάρχει ένα σοκ. Στην αρχή και για μένα φυσικά και για τον σύζυγό μου αλλά και για όλες τις οικογένειες υπάρχει αυτό το σοκ. Είναι κάτι που το αντιμετωπίζεις, που το φαντάζεσαι, που όμως όταν έρχεται η ώρα της διάγνωσης είναι δύσκολο να το ακούσεις. Παρ' όλα αυτά πρέπει να μαζέψεις τα κομμάτια σου, πρέπει να ενώσεις τις δυνάμεις σου και να αρχίσεις να δουλεύεις αυτό. Αυτό είναι το σημαντικό. Και αυτό τώρα μετά από πολλά χρόνια ερχόμαστε να πούμε ότι είναι και ένα κομμάτι πολύ σημαντικό που αναλαμβάνουμε ως φορέας. Να μιλάμε και να υποστηρίζουμε, να ενδυναμώνουμε γονείς που μόλις πήραν διάγνωση. Γιατί για εκείνους είναι ένας μακρύς δρόμος, ένας γολγοθάς που εμείς θέλουμε να μην φτάσει στη Σταύρωση, αλλά να φτάσει στην Ανάσταση. Το δεύτερο βήμα που θα πρέπει να κάνει η οικογένεια μετά που θα ξεπεράσει αυτό το πρώτο σοκ, είναι να μπορέσει να δεχτεί μια βοήθεια. Βέβαια, όταν μιλάμε τώρα για τη δεκαετία, τέλη της δεκαετίας του 90 που γεννήθηκε το δικός μου Σταύρος, ήταν πράγματα αυτά πολύ σπάνια, δεν υπήρχαν τέτοια πράγματα στο Ηράκλειο, έπρεπε μόνοι μας. Πραγματικά, αλλά... Σοκαριστήκατε αρχικά. Βέβαια, ήταν μεγάλο το σοκ, μεγάλο το σοκ. Ξέρετε, η γέννηση ενός παιδιού περιμένει μια οικογένεια, είναι το μεγαλύτερο, ένα χαρμόσυνο γεγονός. Αυτό το γεγονός κάποια στιγμή καταραίει, γιατί παίρνεις μια διάγνωση. Αυτισμός, δεν ξέρω τι, εγκεφαλική παράλυση, σύνδρομο Down. Όλο αυτό πρέπει να το ξεπεράσεις και πρέπει να το ξεπεράσεις γρήγορα, διότι σε περιμένει ένας μακρύς δρόμος. Εγώ εκείνο που λέω σε γονείς ή σε... Ξέρετε, σας είπα και έχω δεχτεί πάρα πολλά τηλέφωνα από γιαγιάδες. Που παρατηρούν κάτι που δεν πάει καλά με το παιδί. Εκείνο που τους λέω, σαν λέω, κοιτάξτε, αν σας είπαν ότι έχει αυτό, να ξέρετε ότι θα πάρετε χαρές από αυτό το εγγόνι που δεν θα έχετε πάρει από άλλα εγγόνια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί κάτι που θα πετύχει ένα παιδί με αναπηρία, ένα παιδί με αυτισμό, το βήμα που θα κάνει για μας τους γονείς, είναι τεράστια η χαρά. Τόσα χρόνια μετά, κύριε Τζαμούση, τι είναι για τον Χρήστο Τζαμούση ο Σταύρος και για την οικογένεια του Χρήστου Τζαμούση ο Σταύρος? Επειδή όση ώρα έπαιζε το απόσπασμα από την ταινία της Μέρης, παρατηρούσα τα μάτια σας. Παρατηρούσα με πόσο προσοχή και συγκίνηση παρακολουθούσατε τις κινήσεις ενός παιδιού που ενσάρκωνε έναν άνθρωπο στο φάσμα του αυτισμού. Είναι μια πολύ οικία σκηνή για μένα, μια καθημερινή για μένα. Αυτό το πράγμα, η σχολαστικότητα, πώς θα κουμπώσεις το κουμπί, πώς θα δέσεις το κορδόνι. Για μένα ο Σταύρος είναι... όπως και τα άλλα μου δύο παιδιά, είναι ένα παιδί που μόνο χαρές μου δίνει. Το κράτος απουσιάζει. Ακούστε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό και όλες οι δομές, τα κέντρα διημέρευσης, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής προσφοράς προς τα παιδιά και τους ενήλικες με αναπηρία, είναι στηριγμένο στο γονεϊκό κίνημα. Είναι στηριγμένο σε φορείς που έχουν φτιαχτεί από γονείς και χειδεμόνες παιδιών με αναπηρία στο μεγαλύτερο του κομμάτι. Και γι' αυτό το λόγο και επειδή είναι μία δραστηριότητα η οποία οικονομικά για τους ιδιώτες δεν μπορεί να αποφέρει κανένα κέρδος, και γι' αυτό βλέπετε ότι ο κοινωνικός χάρτης της Ελλάδας όσο αφορά τη διημέρευση και τη φροντίδα παιδιών, νέων και ενηλίκων με αναπηρία έχει αφαιθεί στις πλάτες του γονεϊκού αναπηρικού κινήματος. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα με αυτό να ξεκινήσω και να πω ότι η προσωπική μου ιστορία με το δικό μας παιδί, με το Γιαννάκη μας, ξεκίνησε προφανώς και σε εμάς έτσι αναπάντεχα και μας έβαλε σε ένα ας πούμε δύσκολο δρόμο. Όμως αμέσως καταλάβαμε ότι πρέπει να δράσουμε σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από ό,τι
από ότι στο να κοιτάξουμε μόνο το δικό μας παιδί. Έτσι, θέλησαμε να μπούμε σε ένα πλαίσιο, όπως είναι ο Σύλλογος του Ρεθύμνου, ο Σύλλογος Γονέων του Παιδιού με Αυτισμό, και θέλαμε να περάσουμε και σε άλλους γονείς ότι η δύναμη πρέπει να προσπεράσει το δικό μας παιδί και να βοηθήσουμε και άλλους γονείς. Θα το έχετε διαπιστώσει κι εσείς και πολλοί γύρω μας ότι δεν έχουν όλοι οι γονείς τη δύναμη να προσφέρουν στα παιδιά τους αυτό που χρειάζονται. Εγώ, κύριε Μελισσινέ, θέλω απόψε να τα πούμε, και ξέρω ότι τα λέτε όλοι σας στο Σύλλογο έτσι όπως είναι. Γιατί πολλές φορές σε μια τηλεοπτική εκπομπή προσπαθούμε να ωραιοποιήσουμε και μια κατάσταση. Η ζωή με ένα παιδί που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού, που αύριο θα γίνει ενήλικας και θα διεκδικήσει το δικό του κομμάτι στην καθημερινότητα, δεν είναι εύκολη. Όμως μπορούμε να την κάνουμε ευκολότερη αν οι ίδιοι οι γονείς, αν η ίδια η οικογένεια και κατ' επέκταση η ίδια η κοινωνία ξεπεράσει τα δικά της ταμπού και τις δικές της κόκκινες γραμμές. Και θα σας μεταφέρω ερώτημα τηλεθεατή. Πώς διαχειρίζεται ένας γονιός όταν το παιδί του που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού μπορεί να έχει πολύ συχνά ξεσπάσματα επιθετικής συμπεριφοράς? Γιατί αυτό είναι η κόκκινη γραμμή που πολλές φορές τρομάζει μια οικογένεια. Αναφέρεστε σε μένα? Στον κύριο Τσουντάνη, να ολοκληρώσω και έρχομαι σε εσάς, κύριε Μελισσινέ. Συγγνώμη, έχω μπερδευτεί και εγώ με τα Skype, είμαστε πολλοί. Κύριε Τσουντάνη. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα συνεχίσω. Εμείς με το Γιαννάκη μας από τη στιγμή που γεννήθηκε δεν σταματήσαμε ούτε να βγαίνουμε έξω και πάντα ο Γιαννάκης ήταν μαζί μας. Ξεπεράσαμε πάρα πολύ γρήγορα, ήταν θέμα απόφαση δηλαδή, να ξεπεράσουμε πάρα πολύ γρήγορα αυτό που λέμε κοινωνικός φόβος, τι θα πούνε για το παιδί μου κτλ. Και σε καφετέρια ο Γιάννης ήταν μαζί μας, και σε γάμο ήταν ο Γιάννης μαζί μας, και σε εκκλησία ήταν ο Γιάννης μαζί μας, παντού. Νομίζω ότι αυτό ήταν το πρώτο βήμα για να δείξουμε ότι κοιτάξτε, εδώ υπάρχει κάτι διαφορετικό, αλλά όχι κάτι μη αποδεκτό ή κάτι που μας ενοχλεί. Από εκεί και μετά αυτό θέτει τις βάσεις και μάλιστα δείχνει και το δρόμο σε άλλους γονείς να έρθουν να μας μιλήσουν, να ζητήσουν τη γνώμη μας, βοήθεια κτλ. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές, όπως είπα. Τουλάχιστον στην αρχή των πρώτων βημάτων της οικογένειας προς το παιδί, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να προσπαθήσεις, αν είναι ο τύπος του παιδιού αυτός ο συγκεκριμένος που σου έχουν πει ή σου έχουν υποδείξει οι ειδικοί, να προσπαθήσεις να του έχεις διατηρήσει το πρόγραμμά του, τη ρουτίνα του, την καθημερινότητά του, ώστε να περιορίσεις λίγο αυτές τις εκρήξεις θυμού, οι οποίες μπορεί να είναι ένα συσσωρευμένο άγχος, και επειδή δεν υπάρχει λόγος, δεν μπορεί να το εκφράσει το παιδί, οπότε είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Από εκεί και πέρα δείχνεις την αγάπη και την εμπιστοσύνη σου απέναντι στο παιδί, και αυτό έρχεται να αντιδράσει σαν, σαν κατασταλτικός τομέας.